Και πάμε τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, να αλλάξουμε θέμα. Πέρα από τις αυριανές εκλογές έχουμε και άλλα θέματα βεβαίως. Έχουμε και τα τοπικά μας, είχαμε και τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου και έχουμε ως εκπομπή μία εκκρεμότητα. Δεν αναδείξαμε, όπως κάνουμε άλλες φορές, την θέση της μείζωνος αντιπολίτευσης, γιατί δεν είχαμε την ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τον επικεφαλής του συνδυασμού, τον κύριο Χαμαλίδη, τον οποίο φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Και να συζητήσουμε για τον απολογισμό που έκανε ο Δήμαρχος στην αρχή της εβδομάδας, την Δευτέρα, και για την συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη το μεσημέρι. Στον απολογισμό, εμείς κάναμε την αναφορά μας βέβαια ως εκπομπή. Εσείς, κύριε Χαμαλίδη, ως επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, δεν χρησιμοποίησατε όλο το χρόνο που σας δόθηκε το ενός τετάρτου, αλλά μόνο επισημάνατε δύο σημεία και είπατε ότι θα δώσετε συνέντευξη τύπου για να αναφερθείτε αναλυτικά στο θέμα αυτό. Ακριβώς. Να σταθούμε στα δύο σημεία. Επιμένετε στη συνέντευξη, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των βουλευτικών εκλογών, να ηρεμήσουν λίγο τα πράγματα, μια και έτυχαν να είναι λίγο όλα μαζεμένα. Θα δώσουμε μια συνέντευξη τύπου για να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε με τους πολίτες, γιατί δυστυχώς στον προγραμματισμένο απολογισμό του Δήμου, πραγματοποιήθηκε από τη Δημοτική Αρχή, λόγω της διαδικασίας και των πολιτικών επιλογών δεν υπήρχε κανένας δημότης. Ναι. Θα ήταν μόνο αυτό άραγε. Πάντως, δύο σημεία που επισημάνατε είναι η εγκατάλειψη των τοπικών κοινοτήτων και η φήμωση ενημέρωσης από το κλείσιμο της Δημοτικής Τηλεόρασης, τουλάχιστον όπως διαβάζω εγώ τώρα τις σημειώσεις μου. Στα αυτά τα δύο θέματα να σταθούμε για σήμερα, να μην προκαταλάβουμε δηλαδή όλα τα άλλα που θα πείτε στην συνέντευξη. Έτσι είναι. Μετά από ένα δίωρο περίπου απολογισμό που έκανε ο κύριος Δήμαρχος μεταξύ μας, μας τα έλεγε δηλαδή όλα αυτά τα τεράστια και πολλά πράγματα που έχουν γίνει την περασμένη χρονιά, εμείς κρίναμε ότι δεν υπήρχε λόγος να κάνουμε τοποθέτηση, ούτε πολύ ωραία τοποθέτηση, ούτε να πούμε κάτι ιδιαίτερο, αφού τα λέμε εδώ και ένα χρόνο στους ίδιους ανθρώπους. Έτσι ήθελα να δώσω ένα πολιτικό στίγμα, αναφέροντας δύο ζητήματα. Το ένα είναι η εγκατάλειψη των τοπικών κοινοτήτων, και το εννοώ, είναι οι άνθρωποι που ζουν στις τοπικές κοινότητες, το νιώθουν στο πετσί τους, το ζουν καθημερινά, ότι δεν έχουν στοιχειώδεις υπηρεσίες. Ποιες είναι στοιχειώδεις υπηρεσίες? Να έχουν μια πλατεία καθαρή, να έχουν μια πλατεία περιποιημένη από το πράσινο, τα λουλούδια που έχει, να είναι καθαρά τα νεκροταφεία, κουρεμένα από τα αγριόχαρτα ή οι παιδικές χαρές που μπορεί να υπάρχουν σε κάποια χωριά. Τι νομίζετε ότι οι ανάγκες έχουν πια τα χωριά? Δεν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα. Αυτά λοιπόν, τουλάχιστον τη χρονιά που μας πέρασε, δεν τα είχαν ούτε στο ελάχιστο. Εκτός από κάποιες... Δεν υπήρχε προσωπικό, ήταν η απάντηση. Η Δημοτική Αρχή έχει ευθύνη να βρίσκει λύσεις. Δεν έχει ευθύνη να βρίσκει άλοθη γιατί δεν κάνει κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, το δεύτερο ζήτημα που θέσαμε ήταν η φήμωση των δημοτών από την διακοπή των ζωντανών μεταδόσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένα στοιχείο που σημάδεψε επίσης την περσινή χρονιά, που θέλαμε για άλλη μία φορά να το αναφέραμε. Όλα αυτά βέβαια και πολύ περισσότερα πράγματα θα τα καταθέσουμε και θα τα κουβεντιάσουμε στην συνέντευξη τύπου που θα πραγματοποιήσουμε στις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Ήταν 36 τα θέματα, πολλά ήταν για έργα. Ίσως ήταν, ναι μεν ουσιαστικά είναι τα θέματα, αλλά έχουν να κάνουν με τα έργα, τα περισσότερα. Εκεί που θα ήθελα να σταθώ είναι στο πρώτο θέμα, για την αγορά ακινήτου.
επισημάνθηκε από την πλευρά της αντιπολίτευσης και από σας και από τον κύριο Μαυρίδη ότι δεν ήταν καταγεγραμμένος ως τίτλος του θέματος συγκεκριμένα για να με διευκρίνηση, πώς να το πω, πώς το θέσατε εσείς, δεν ήταν διατυπωμένο σωστά. Κοιτάξτε, για άλλη μια φορά, είναι μερικές φορές κουραστικό να λέγεται, αλλά η προχειρότητα και η τσαπατσουλιά φαίνεται συνεχώς. Είτε είναι στις συζητήσεις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε στις επιτροπές, είτε στα καθημερινά έγγραφα, φαίνεται δυστυχώς η προχειρότητα με την οποία αντιμετωπίζουν τα πράγματα. Και βέβαια αυτό δείχνει η αγωνία να κάνουν κάποια πράγματα, να κάνουν κάποιες πολιτικές επιλογές, και μέσα σε αυτή την αγωνία και το κάνουν και λάθη, τα οποία φαίνονται, είναι εμφανή. Αυτή η ιστορία με το ακίνητο που αφορά με την κατάσταση του Δημοτικού Καράς δεν είναι καινούργια. Όχι. Καταρχήν, εδώ και χρόνια φωνάζουμε ότι πρέπει να μεταφερθεί το Δημοτικό Αμαξοστάσιο. Δεν είναι κάτι καινούργιο λοιπόν. Και η αναγκαιότητα αυτή υπάρχει και σαφέστατα συμφωνούμε σε αυτό. Στην αναγκαιότητα. Βεβαίως. Βεβαίως, διότι εκτός ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος εκεί που βρίσκεται, δεύτερον έχει παραχωρηθεί στο Πανεπιστήμιο για να δημιουργήσει υποδομές. Από το 2009. Ακριβώς. Ελπίζοντας βέβαια ότι κάποια στιγμή θα έρθουν και καινούργιες πανεπιστημιακές σχολές. Και είναι ένας στόχος τον οποίο δεν τον έχουμε εγκαταλείψει. Mm-hmm. Άσχετα αν ο κύριος Δήμαρχος δεν αναφέρεται ποτέ, δεν ξέρω τι προσωπικές επαφές μπορεί να κάνει. Εύχομαι να κάνει για το καλό της πόλης και της περιοχής. Από εκεί και πέρα, είναι άλλο πράγμα η αναγκαιότητα μεταφοράς του αμαξοστασίου και άλλο το να αγοράσουμε ένα ακίνητο για να το χρησιμοποιήσουμε ως αμαξοστάσιο. Yeah. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη είμαστε σαφείς με πρόταση σε αυτό το θέμα. Καταρχήν, ενώθηκαν κάποιοι καποδιστριακοί δήμοι και έκαναν ένα καλλικρατικό δήμο. Ευτυχώς, αρκετοί από αυτούς τους δήμους, οι δημοτικές ενότητες πλέον, έχουν υποδομές που μπορούν να φιλοξενήσουν μηχανήματα έργου και απορριμματοφόρα. Και ήδη χρησιμοποιούνται. Mm-hmm. Η πρότασή μας λοιπόν είναι η εξής. Να χρησιμοποιηθούν οι υποδομές του Κυπρίνου και των δικαίων για να είναι τα μηχανήματα έργου, είτε είναι grader, είτε GCB, είτε φορτηγά, καθώς και τα απορριμματοφόρα που είναι απαραίτητα για την καθαριότητα. Και δεύτερον, όσον αφορά τις δημοτικές ενότητες Νέας Βίσας και Ορεστιάδας, να χρησιμοποιηθεί η υποδομή της Νέας Βίσας. Εκεί μπορούν να μπουν τα απορριμματοφόρα, διότι είναι και βολικό, λόγω του ότι ο σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων είναι ανάμεσα στη Βίσα και τις Καστανές. Mm-hmm. Άρα είναι κοντά στην περιοχή εκεί. Δεύτερον, επειδή υπάρχει ένα ζήτημα με τα μηχανήματα έργων, με τα grader, φορτηγά, φορτωτές κτλ. Που έχουμε, εκείνα μπορούν να στεγαστούν είτε στην δεξαμενή που έχει, στην υδατοδεξαμενή που έχει η ΔΕΙΑΟ, ναι, φτιάχνοντας ένα υπόστεγο σε κάποια που χρειάζονται, είτε σε οικόπεδο πάνω στην βιομηχανική περιοχή. Mm. Αυτό θα κοστίσει. Κοιτάξτε, όλα έχουν ένα μικρό κόστος. Αλλά είναι άλλο πράγμα, εκτός αν χρησιμοποιηθούν κάποιες, δεν ξέρω, στον υδατόπυργο πέρα του, της ΔΕΙΑΟ, δεν ξέρω και τι υποδομή χρειάζεται, αλλά είναι άλλο πράγμα να κάνεις ένα υπόστεγο 200-300 τετραγωνικών και άλλο πράγμα το να αγοράσεις ένα ακίνητο τεράστιο. Και δεν υπάρχει λόγος να ξοδεύουμε ένα σωρό χρήματα να μπαίνουμε σε αυτήν την διαδικασία μόνο και μόνο για να αγοράσουμε κάτι. Βέβαια, στο μυαλό όλων μας και ιδιαίτερα σε εμάς που έχουμε ζήσει και την προηγούμενη δημοτική θητεία, επανέρχεται μια παλιότερη διαδικασία που έχει ξεκινήσει η ίδια δημοτική αρχή για την αγορά ενός ακινήτου στο Νεοχώρι. Εκτιμούμε ότι και πάλι θα έχουμε μια ανάλογη διαδικασία η οποία αναφέρεται στο ίδιο ακίνητο. Όμως με αυτή τη διαδικασία τώρα που θα εφαρμοστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, ναι, είναι αδύνατο να φωτογραφηθεί συγκεκριμένο ακίνητο.
Τι λέτε τώρα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς έγινε και την περασμένη φορά. Για να φωτογραφείς κάτι που θέλεις. Τότε πρόταση να αγοραστεί το συγκεκριμένο. Τώρα είναι η διαδικασία της δημοπρασίας. Πάλι διακήρυξη έγινε. Μπήκαν κάποιες προδιαγραφές. Αν οι προδιαγραφές που θα βάλεις έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, ενδεχομένως μπορείς να φωτογραφείς. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό είναι δευτερεύον. Mm-hmm. Το ζήτημα για μας είναι η αναγκαιότητα. Πρέπει να δώσουμε τόσες χιλιάδες ευρώ για να αγοράσουμε ένα καινούργιο ακίνητο. Αυτό είναι το θέμα. Σε μια εποχή η οποία είναι δύσκολη οικονομικά, όπου τα χρήματα που έχουμε είναι περιορισμένα και οι ανάγκες, οι προτεραιότητες μας είναι διαφορετικές. Πρέπει να κατευθυνθούν στο σχολείο για τη θέρμανση των σχολείων. Εκεί είναι η προτεραιότητά μας. Για την περιποίηση του πρασίνου, για την καθαριότητα. Και με δεδομένο αυτά τα στοιχειώδη έχει προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε άμεσα. Και με δεδομένο ότι έχει πάει στο μισό η χρηματοδότηση βέβαια των Δήμων. Κακώς βέβαια, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Και οφείλεις όταν διοικείς να αντιμετωπίσεις αυτή την πραγματικότητα. Πιστεύουμε λοιπόν ότι δεν θα έπρεπε η αγορά ακινήτου για τη δημιουργία δημοτικού γκαράζ να αποτελεί προτεραιότητα του Δήμου. Πάντως, τουλάχιστον αυτή τη χρονική στιγμή. Σε αυτή τη χρονική στιγμή όμως, έχοντας ο Δήμαρχος την πλειοψηφία με την παράταξή του μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασε η πρόταση, η εισήγηση. Έτσι, πέρασε. Οπότε μένει να δούμε τώρα την εξέλιξη, τα επόμενα στάδια που θα ακολουθήσουν. Προφανώς μετά θα έχουμε την έγκριση των προδιαγραφών, θα οριστεί κάποια επιτροπή για την εκτίμηση του ακινήτου, μια εταιρεία ορίστηκε που θα κάνει, που θα κάνει την εκτίμηση της αξίας ενδεχομένως, αν αξίζει το τρόπο. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά σε επόμενα βήματα. Εμάς μας στεναχωρεί το γεγονός ότι δεν κάνουμε πράξη την αποκέντρωση που μας δίνει τη δυνατότητα μέσω του Καλλικράτη. Για ποιο λόγο να μην το κάνουμε. Αυτό αφορά βέβαια και τις υπηρεσίες, όπου και εκεί θα μπορούσαν να γίνουν πολλά και θα τα αναφέρουμε στον απολογισμό. Ναι. Κύριε Χαμαλίδη, είπατε όχι και σε άλλα θέματα, όπως είναι η έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη, το διαβάζω από μέσα, είναι μεγάλος ο τίτλος, «Ανάκαμψη Βορείου Εύρου με σκοπό την υποβολή από αυτήν σχεδίου δράση, πλαισίου δράση 7 κλπ». Τι είναι αυτή η ιστορία και γιατί είπατε όχι. Καταρχήν να πούμε ότι εδώ ο Δήμος Ορεστιάδας απαξιώνει νομικά πρόσωπα στα οποία είναι μέτοχος ο ίδιος. Την αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου. Όπου θα μπορούσε η αναπτυξιακή εταιρεία του Δήμου να είναι leader εταίρος, επικεφαλής εταίρος μιας τέτοιας πρότασης και να έχει και ρόλο και να αξιοποιήσει το όποιο προσωπικό έχει τέλος πάντων. Επιμένει ο κύριος Δήμαρχος σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με τα νομικά πρόσωπα, δεν στηρίζει επίσης, από τη στιγμή που έκλεισε το ΚΕΚ του Δήμου Ορεστιάδας, ενώ έχουμε ΚΕΚ στην Ορεστιάδα, στηρίζει επιλογές ΚΕΚ που προέρχονται από Αθήνα Θεσσαλονίκη και δεν έχουν έδρα στην Ορεστιάδα, που ακόμα και αν ενταχθεί το πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετηθούν από τη Νέα Ορεστιάδα. Είπαμε όχι γιατί πιστεύουμε ότι θα μπορούσε ο Δήμος μέσα από το δικό του νομικό πρόσωπο, από την αναπτυξιακή εταιρεία, να είναι leader εταίρος, επικεφαλής εταίρος σε μία πρόταση και σε συνεργασία με τοπικούς φορείς που εδρεύουν στην Ορεστιάδα, να δώσει μέσα από την έγκριση της πρότασης δυνατότητες κατάρτισης στους ανέργους της περιοχής. Γιατί αυτός είναι ο κεντρικός στόχος της πρόταξης, είναι την ενίσχυση τοπικών σχεδίων για την απασχόληση, προσαρμοσμένες στις ανάγκες της περιοχής. Δηλαδή η αναπτυξιακή σύμπραξη ανάκαμψη Βορείου Εύρου είναι φορέας που αναλαμβάνει το πρόγραμμα. Ναι, κοινοπραξία είναι μεταξύ φορέων. Παίρνει την πρωτοβουλία ένας φορέας, στην προκειμένη περίπτωση η Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βόρειου Εύρου, και έρχεται σε επαφή με διάφορους φορείς, κάνουν μια κοινοπραξία, φτιάχνουν μια πρόταση που έχει ως κεντρικό θέμα ένα τοπικό σχέδιο απασχόλησης, το καταθέτουν στο πρόγραμμα, για άνεργους
απευθύνεται σε άνεργους, ναι. Κατατίθεται στο πρόγραμμα που κάνει την προκήρυξη και αν εγκριθεί αρχίζει και το υλοποιεί. Σε και λέω λοιπόν, ότι θα μπορούσε ο Δήμος να είναι αντί ένας συμμέτοχος, mm-hmm. να είναι ο ίδιος επικεφαλής mm-hmm. και να δώσει και ρόλο στην αναπτυξιακή του εταιρεία. Ναι. Για την οποία είχαμε ακούσει σε προηγούμενες συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου ότι δεν θα κάνει την ορθοκομική και τελικά θα την κάνει. Άλλο πάλι αυτό. Και επειδή ήταν ένα από τα θέματα έτσι, του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο όμως εγώ δεν παρακολούθησα προσωπικά, δόθηκε κάποια εξήγηση. Θα σας πω το εξής. Φαίνεται ξεκάθαρο ότι απαξιώνει εντελώς το ρόλο και τη λειτουργία της αναπτυξιακής εταιρείας. Σε παλιότερες συνεδρίες ο ίδιος ο κύριος Δήμαρχος αναφέρθηκε ξεκάθαρα για την ορθοκομική έκθεση λέγοντας ότι δεν πρόκειται φέτος να πραγματοποιηθεί. Ναι, αυτό το ακούσαμε. Μετά από έντονες πιέσεις που ασκήσαμε, είναι αλήθεια, και στη διάρκεια του Συμβουλίου αλλά και έξω στην κοινωνία, ο κύριος Δήμαρχος άλλαξε. Χαιρόμαστε που άλλαξε θέση, mm-hmm. που έκανε αυτήν την, ας πούμε, επιτραπή η έκφραση κολοτούμπα. Αποδέχτηκε μια πρόταση. Χαίρομαι που αποδέχτηκε να γίνει τελικά η έκθεση, η ανθοκομική έκθεση, ένας θεσμός ετών. Μετά από πιέσεις που ασκήσαμε και τελικά είδαμε ότι θα ξεκινήσει η όλη διαδικασία για την υλοποίηση. Βέβαια διαπιστώνουμε την απουσία του Προέδρου, ενεργοποιείται πιο πολύ το Διοικητικό Συμβούλιο και το προσωπικό της εταιρείας. Ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι ιδιαίτερα καλό και καλύτερο ακόμα από τις προηγούμενες χρονές, ώστε να είναι ένας θεσμός ο οποίος θα συνεχιστεί. Πάντως οι πολίτες το θέλουν. Σίγουρα το θέλουν. Μα γι' αυτό και εμείς ασκήσαμε μεγάλες πιέσεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το ζητάει η κοινωνία. Mm-hmm. Δεν έχει ιδιαίτερο κόστος, είναι μια προβολή των τοπικών παραγωγών και επαγγελματιών στον χώρο του λουλουδιού και γενικά στο χώρο που έχει σχέση με βεράντες, με κήπους κτλ. Mm-hmm. Γιατί να μην γίνει. Δεν νομίζω κανένα λόγο να μην γίνει. Θα μπορούσε, εφόσον είναι στα σχέδια της Δημοτικής Αρχής να κλείσει η αναπτυξιακή, θα μπορούσε να γίνει από έναν άλλο φορέα του Δήμου. Θα μπορούσε ενδεχομένως να γίνει και από την κοινοφελή, τη Δημοτική Κοινοφελή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης. Ναι, θα μπορούσε να γίνει. Άρα, να μην συνδέουμε τα δύο. Ναι, αλλά δεν είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι δεν θα την κάνει αναπτυξιακή, θα την κάνει η ΔΚΠΑΟ. Είπε ότι δεν θα γίνει καθόλου. Ναι, αυτό ήταν, ναι, ήταν κάθετος, το είχα ακούσει. Αλλά το ζήτημα είναι, όμως, κύριε Καπετανίδου, ότι η αναπτυξιακή εταιρεία είναι ένα εργαλείο για το Δήμο. Είναι τώρα. Κρίμα να το χάσουμε. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πάει για κλείσιμο αναπτυξιακή. Ναι. Αυτό είναι που φαίνεται από όλες τις επιλογές. Ναι. Μένει και αυτό να το δούμε στην εξέλιξή του. Τώρα, υπήρχε ένα θέμα για την τροποποίηση καταστατικού της διαδημοτικής επιχείρησης, άλλο πάλι και το όνομα, Διαδημοτική Επιχείρηση Αξιοποίησης και Ανάδειξης του Ποταμού Άρδα, Τρίγωνο Κυπρίνος Βίσα. Και εγώ ρωτώ ως πολίτης, την ίδια ερώτηση έθεσα και στον κύριο Μαυρίδη, δεν είναι ουσιαστικό το θέμα που θέτω τώρα, αλλά γιατί να λέγεται Διαδημοτική Επιχείρηση, αφού δεν υπάρχουν τρεις δήμοι που συμμετείχαν και είναι ένας δήμος μόνο. Έχει σημασία το όνομα. Εγώ τώρα μια απορία εκφράζω, βέβαια, από εκεί και πέρα η ουσία είναι. Κοιτάξτε, τι κάνει αυτή η επιχείρηση. Πριν τον Καλλικράτη, ναι. λειτουργούσαν οι καποδιστριακοί δήμοι. Κατανοητό. Στην προκειμένη περίπτωση για την αξιοποίηση του Αμουχάλικου κυρίως του ποταμού Άρδα, ναι. αλλά και την ευρύτερη προστασία της περιοχής από ανεξέλεγκτη αμοχαλικοληψία, δημιουργήθηκε μετά από αρκετές συζητήσεις, χρόνιες παρεμβάσεις, δημιουργήθηκε μία διαδημοτική επιχείρηση. Μία επιχείρηση δηλαδή που ήταν από χίλια κύματα μέτοχη, πέρασε και αυτή. Ακριβώς. Ναι. Μία επιχείρηση που ήταν μέτοχη Δήμη Τριγώνου και πριν και Βίσας. Και ορθώς έγινε. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως, από τη στιγμή που έγινε ο Καλλικράτης, δεν μπαίνει ζήτημα στον Άρδα διαδημοτικής επιχείρησης, διότι όλος ο ποταμός ανήκει σε έναν Δήμο. Τη διαχείριση την κάνει ο Δήμος
Ορεστιάδας. Εμείς από την αρχή ήμασταν αντίθετοι στο να καταρχήν να γίνει η ανάθεση επιχείρησης κάπου αλλού. Πιστεύουμε ότι μπορεί και πρέπει να κάνει τη διαχείριση του Αμοχάλικου ο Δήμος Ορεστιάδας. Έτσι θα έχει πολλαπλά οικονομικά ωφέλη, αλλά και βέβαια θα γίνεται καλύτερος έλεγχος στην αμοχαλικοληψία. Και αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την προστασία του φυσικού πλούτου. Ο κύριος Δήμαρχος έκανε άλλη πολιτική επιλογή. Να συνεχίσει, προσπάθησε να βρει τρόπους, τεχνάσματα, τερτύπια, και επειδή η διαδημοτική επιχείρηση ήταν μια ιδιαίτερης μορφής επιχείρηση, δίνονταν δυνατότητα να συνεχίσει να λειτουργεί με τον ίδιο τίτλο, με την ίδια έτσι καταστατική λειτουργία, και αυτό έκανε ο κύριος Δήμαρχος, με αποτέλεσμα και να μην έχει όφελος οικονομικό ο Δήμος και να γίνεται μια διαδικασία με την αμοχαλικοληψία που δεν τη γνωρίζουν, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Δεν έχει δυνατότητα για αντιπολίτευση. Έχει διοικητικό συμβούλιο, έχει υπαλλήλους, έχει κλπ. Και λειτουργεί πώς, από τα έσοδα που παίρνει. Έδρα που έχει, γραφεία που έχει, πού είναι. Λειτουργεί μέσω της εταιρείας έρευνας και ανάπτυξης. Α, μάλιστα. Αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες είναι ότι είναι μια εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τον φυσικό πλούτο του Δήμου. Εκμεταλλεύεται έναν φυσικό πόρο ο οποίος πρέπει να ελέγχεται από το Δήμο, από το Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς δεν έχουμε ούτε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν έχουμε ούτε δυνατότητα να καταθέσουμε κάποια άποψη, ούτε να ελέγξουμε πουθενά, τίποτα, είναι όλα σκοτεινά. Δεν έχουμε δυνατότητα ούτε στην τιμή του αμοχάλικου να παρέμβουμε, αν είναι δυνατόν. Εδώ το νερό που διαχειρίζεται από μια δημοτική επιχείρηση, η τιμολογιακή του πολιτική εγκρίνεται το Δημοτικό Συμβούλιο. Και για την τιμή του κυβικού του αμοχάλικου δεν έχουμε ιδέα. Ούτε πόσα αφορούν πολιτικές επιλογές. Και δεν μπορώ να καταλάβω στο συγκεκριμένο θέμα κάτι το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό σε όλο τον κόσμο, ότι δεν μπορούν να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Δεν ξέρω γιατί το ανακοινεί η ΔΚΠΑΟ. Ίσως είναι από την αγωνία να μονιμοποιήσουν κάποιους ανθρώπους, δεν ξέρω. Θα το δούμε στην πορεία. Γνωρίζοντας όμως ότι αυτό είναι αδύνατο, συγγνώμη, γιατί να το θέσουν? Γιατί είναι πρώτη φορά που θα εκτεθούν. Αυτά για σήμερα, κύριε Χαμαλίδη, και για τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, και εμείς θα περιμένουμε βέβαια τώρα την συνέντευξη τύπου για να δούμε την τοποθέτηση, την δική σας προσωπικά και της παράταξής σας, απέναντι στον απολογισμό που έκανε ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε και είχα δυνατότητα για μια φορά επικοινωνήσω με τους συμπολίτες μας, και βέβαια στην συνέντευξη τύπου όπου θα προσκληθείτε, θα χαρώ πάρα πολύ να έχουμε δυνατότητα. Πουλούνται, ούτε σε τι τιμή πουλούνται, ούτε που πηγαίνουν. Είναι αδιανόητο αυτό. Γι' αυτό και ήμασταν από την αρχή αντίθετοι στη λειτουργία αυτής της διαδημοτικής επιχείρησης. Εάν γινόταν η αλλαγή και της ονομασίας, θα γινόταν μια δημοτική επιχείρηση. Σας λέω ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να υπάρχει δημοτική επιχείρηση. Να είναι μία υπηρεσία, μία υπηρεσία του Δήμου. Να ανήκει, να είναι ένα τμήμα το οποίο θα ανήκει στην τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ναι. Μηχανικούς, τεχνικούς έχουμε, δόξα τω Θεώ, υπάρχει προσωπικό. Και τεχνογνωσία υπάρχει. Δεν είναι κάτι το τραγικό και δύσκολο. Να αποτελεί συγκεκριμένη υπηρεσία του Δήμου, η οποία θα την μεταλλεύει του Δήμου. Και όλα τα έσοδα θα έρχονται κατευθείαν στο Ταμείο του Δήμου. Ήταν δύσκολο να αυτή τη στιγμή, αυτό. Ξέρετε, πληρώνουμε τεχνογνωσία, υποτίθεται, στη μία εταιρεία, τεχνογνωσία στην άλλη, και στο τέλος για τον Δήμο δεν μένει όφελος. Είναι απίστευτο. Εκτός ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται, γιατί σας λέω ότι ελέγχεται όλη η ιστορία από ένα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο η αντιπολίτευση δεν έχει εκπρόσωπο, τίποτα. Ενώ αν ήταν υπηρεσία του Δήμου, και πολλαπλό όφελος θα είχε ο Δήμος, αλλά και έλεγχος θα γινόταν. Τώρα τίποτα. Οπότε ενημέρωση ο καθένας μπορεί να ζητήσει μόνο από αυτήν από την εταιρεία την ανάπτυξη. Και δεν μας δίνεται. Δεν μας δίνεται. Δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνουμε.
Το έχουμε καταγγείλει και στις, στο Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Δεν ξέρω τι θα γίνει στην πορεία, δεν ξέρω τι θα αποφανθεί. Και σας είπα, τα δύο λεπτά σημεία είναι τα εξής. Ένα είναι στο ότι δεν συμμετέχει η αντιπολίτευση και δεύτερον ότι τον, την τιμή του αμοχάλικου πρέπει να καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. Και βέβαια τρίτον, κάθε χρόνο να υπάρχει ένας απολογισμός πεπραγμένων, τι έγινε, τι δεν έγινε κτλ. Ωραία. Επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, κύριε Χαμαλίδη, κάποιο άλλο σημείο έτσι από τη συνεδρία θα θέλατε να επισημάνετε? Ένα τελευταίο σημείο θα ήθελα μόνο να επισημάνω και αφορά στην έγκριση πρόσληψης από τη ΔΚΠΑΟ, Διευθυντή Φιλαρμονικής και Μουσικών Συνόλων, δηλαδή, με σύμβαση αορίστου χρόνου. Μονιμοποίηση στην ουσία. Ουσιαστικά μιλάμε για μια πρόσληψη ενός μόνιμου υπαλλήλου, διευθυντή μάλιστα. Μιλάμε για μια δημοτική επιχείρηση η οποία έχει δύο υπαλλήλους. Όλο και όλο έχει δύο υπαλλήλους μόνιμους και βέβαια τους έκτακτους εκπαιδευτικούς που παίρνει για το... για τις δράσεις της στο ΟΔΙΟ και στα καλλιτεχνικά τμήματα. Και είναι αναγκαιότητα να πάρουμε, ενώ τόσα χρόνια δεν είχαμε ούτε καν διευθυντή φιλαρμονικής, είχαμε καθηγητή φιλαρμονικής, ο οποίος ήταν ο Ρομίστιος, ξαφνικά δημιουργήθηκε η ανάγκη να πάρουμε διευθυντή και μάλιστα αορίστου χρόνου. Με κριτήρια σάπια, έτσι. Ναι, προφανώς με κριτήρια ΣΕΠ θα γίνει, αλλά βέβαια η κυρία Πρόεδρος ή δεν ξέρει ή δεν την ενημέρωσαν ότι εδώ και χρόνια έχουν απογορευτεί οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις οι οποίες απαγορεύουν την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, είτε με σύμβαση αορίστου χρόνου είτε ως τακτικό προσωπικό. Επιτρέπεται μόνο όταν τηρείται ο κανόνας 1 προς 5, δηλαδή κάθε 5 αποχωρήσεις, κάθε 5 αποχωρήσεις, κάθε 10 αποχωρήσεις, αναλόγως πώς είναι το 1 προς 5 ή 1 προς 10, και όταν λέμε αποχωρήσεις εννοούμε συνταξιοδοτήσεις, να προσλαμβάνεται ένας υπάλληλος και μετά πάλι από έγκριση της νέας επιτροπής που καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο. Εδώ εμείς δεν έχουμε τέτοιο θέμα, 5 αποχωρήσεις, αφού δεν έχουμε δύο άτομα προσωπικό καταρχήν. Ναι, η θετική ψήφο στο Δημοτικό Συμβούλιο επί του θέματος αυτού θα ελεγχθεί από άλλο. Προφανώς θα ελεγχθεί και θα απορριφθεί. Δεν υπάρχει θέμα. Ούτως ή άλλως.